Από τον βουλευτή Αρκαδίας, κύριο Βλάση Κωνσταντίνο. Από τον βουλευτή Αρκαδίας, κύριο Κωνσταντινόπουλο Οδυσσέα. Από τον Αντιπεριφερειάρχη, κύριο Γιανακούρα Ευάγγελο, ως εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Από τον Δήμαρχο Βόρειας Κινουρίας, κύριο Μαντά Παναγιώτη. Από τον Συνταγματάρχη, κύριο Φωτεινάκη Σταύρο, ως εκπρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων. Από τον Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Αρκαδίας, αστυνομικό διευθυντή, κύριο Ηλιόπουλο Αθανάσιο. Από τον Υπολιμενάρχη Λιμεναρχείου Ναυπλίου, Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος, κύριο Κοντό Παναγιώτη. Από τον αναπληρωτή διοικητή πυροσβεστικής υπηρεσίας Τρίπολης, αντιπύραρχο, κύριο Κωνσταντίνο Αλέμη. Από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Άστρους, κύριο Δικαίο Βασίλειο. Από τον Δήμαρχο Τρίπολης, κύριο Παυλή Δημήτριο.
Από τον Δήμαρχο Νότιας Κοινουρίας, κύριο Λυσίκατο Χαράλαμπο. Από την προϊσταμένη εφορίας αρχαιοτήτων Αρκαδίας, κυρία Καραπαναγιώτου Άννα Βασιλική. Από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητηρίου Αρκαδίας, κύριο Μπελδέκο Κωνσταντίνο. Από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης Βόρειας Κοινουρίας, κύριο Βλάχο Χρήστο. Από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κοινουρίας, κύριο Κολαρετάκη Αριστίδη. Από τον Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού, κύριο Μίλιο Δημήτριο. Από την κυρία Κουτίβα Φωτεινή, ως εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας. Από την κυρία Δαλιάνη Φωτεινή, μέλος του Παγκόσμιου Παναρκαδικού Συμβουλίου, Ένωση Ομοσπονδιών και Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδας. Από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ελληνικών Χωρών και Εθνογραφικών Ερευνών, ο Φυρεάτης, κύριο Καμπύλη Κωνσταντίνο, ως εκπρόσωπο των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας. Από τον κύριο Παπούλια Γεώργιο, πολιτικό μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας. Τήρηση ενός λεπτού σιγής.